Δημήτρη, πώς ήταν η υπόδειγμα το Βόλτα? Είμαι ο Δημήτρης από Θεσσαλονίκη, 24 χρονών. Είμαι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Καταφέραμε και μαζευτήκαμε περίπου 30 ποδηλάτες. Ξεκινήσαμε από τους γύρω δήμους και μετά καταλήξαμε στο Λευκό Πύργο. Διασχίσαμε όλη τη νέα παραλία, μοιράσαμε πάρα πολύ υλικό. Είπαμε και όσους συναντούσαμε, τους προσκαλούσαμε για να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας, να γίνουν και αυτοί εθελοντές. Λέγομαι Ζωή Χατζηγιαννάκη, είμαι γεωπόνος αρχιτέκτονας τοπίου και τα τελευταία 3 χρόνια ασχολούμαι με την οικογενειακή επιχείρηση. Είναι ένα στοίχημα τώρα αυτό το διάστημα να μαζέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Ανθή, είμαι 23 χρονών και έχω τελειώσει οικονομικά. Αυτή την περίοδο είμαι άνεργη, οπότε αξιοποιώ τον πολύ ελεύθερο χρόνο μου ασχολούμενοι με τον εθελοντισμό. Το πρόγραμμα, από ό,τι είδα, σχεδόν κάθε μέρα έχει από κάτι, κάθε μήνα. Ναι, είναι γεμάτο, έτσι. Πάρα πολλές δράσεις. Φροντίζουμε το πρόγραμμά μας να είναι ελκυστικό και ενδιαφέρον, να τους συνεχώς να τους θυμίζουμε ότι στην πόλη Θεσσαλονίκης μπορεί κανείς να βρει τα πάντα από διασκέδαση, ενημέρωση μέχρι ιστορία και πολιτισμό. Και άρα φροντίσουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο ελκυστική την πόλη μας, γιατί η Θεσσαλονίκη ειλικρινά δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα άλλη ευρωπαϊκή πόλη σε ζητήματα νεολαίας. Νομίζω ότι πρέπει όλοι οι Θεσσαλονικείς και όχι μόνο και από τις γύρω περιοχές να έρθουν να το ζήσουν. What I like about Thessaloniki is, first of all, I love Greece. I love the population of Greece. I love the mentality that you have in your country, the openness, how friendly people are. Of course, the climate is very nice, and Thessaloniki is such a cute, nice city, so I love to be here. Πάντως, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι σε διάφορες δράσεις που έχω πάει, έχει και πολλά άτομα που είναι από έξω. We took a walk today. I find it very beautiful. We saw the White Tower. We made a walk by the seaside, and we went to the port where we visited two museums: the Contemporary Art Museum and the Cinematography Museum. Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε και αυτούς στη διαδικασία να ασχοληθούν με το 2014. Ναι, γιατί να το μεταφέρουν και στη δικιά τους χώρα, στους γνωστούς τους, να έρθουν να μας επισκεφτούν. Γιατί ούτως ή άλλως ένας από τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας είναι οι ανταλλαγές των νέων Ευρωπαίων. I visited the White Tower, the Aristotelos Square, and also of course the party, there is a party area with a lot of discos. I went also there. It's a lot of fun and the city is very beautiful. Να δημιουργηθεί ένας διάβλος επικοινωνίας και για το μέλλον με δραστήρια άτομα, με δραστήριους νέους. Μα ούτως ή άλλως οι περισσότερες δράσεις που έχουμε έχουν πιο πολύ ευρωπαϊκό προφίλ. Άρα σίγουρα θα έρθουν άτομα από το εξωτερικό. Η Θεσσαλονίκη έχει γύρω στους 120.000 νέους σπουδαστές, είτε στα πανεπιστήμια είτε στα κολέγια, και αυτό της δίνει μια ζωντάνια, δίνει μια περπατάς στον δρόμο και βλέπεις τόσους πολλούς νέους ανθρώπους που ανοίγει η ψυχή σου. Αυτό είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα και φυσικά δεν μπορεί να το αφήσει πολύ μόνο του, θα το στηρίξει και θα το προβάλλει όσο πολύ περισσότερο. Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τον τίτλο και αυτό γιατί ακολούθησε αυτή την πολύ καλή πρακτική να ανοίξει τις διαδικασίες στους νέους της πόλης. Τόσο που αυτό πλέον για τις επόμενες υποψήφιες πόλεις που διεκδικούν να γίνουν Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας, θα πρέπει να ακολουθήσουν το καλό παράδειγμα της Θεσσαλονίκης. Για πάμε λοιπόν να ενθαρρύνουμε όλη τις πόλεις. Δώστε και εσείς το χειροκρότημά σας. Να μάθουμε ποια θα είναι η επόμενη Πρωτεύουσα Νεολαίας. Ποια θα είναι λοιπόν. Αυτή τη στιγμή ξέρω ότι έχει οργανωθεί μια ομάδα τουλάχιστον 1.000 εθελοντών. Φαντάζομαι θα μεγαλώσει αυτό το πράγμα. Είμαι εθελόντρια τα τελευταία 2 χρόνια στο Θεσσαλονίκη 2014. Είμαι και εθελοντής στην Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας τα τελευταία 2 χρόνια από την διεκδίκηση ακόμα. Με την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας έχω ασχοληθεί από την αρχή, από τότε που ακόμα στέλναμε την πρόταση για την υποψηφιότητα.
και είμαι μέχρι τώρα ενεργή εθελόντρια. Γενικά κατά καιρούς έχω ασχοληθεί με κάποιες εθελοντικές δράσεις της πόλης, αλλά ποτέ δεν ανήκα σε μια συγκεκριμένη ομάδα. Όταν μπήκα στο Πανεπιστήμιο, ως φοιτήτρια είχα πολύ ελεύθερο χρόνο. Οπότε ανακάλυψα την περιβαλλοντική ομάδα του Πανεπιστημίου. Μπήκα εκεί, κάναμε διάφορες δράσεις κτλ. Και επειδή ανακάλυψα έτσι και τη χαρά του να προσφέρεις, μετά σιγά σιγά ξεκίνησα και μπήκα και σε άλλες ομάδες. Ξεκίνησα την εθελοντική δράση στα φοιτητικά μου χρόνια, το 2000. Μάλλον τυχαία, αλλά τελικά ήταν κάτι το οποίο το κράτησα όλα αυτά τα χρόνια με διάφορες μορφές. Είμαι επίσης και σε άλλες εθελοντικές ομάδες, όπως η Greenpeace, η περιβαλλοντική ομάδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Και συμμετέχω και σε εκδηλώσεις όπως τα Δημήτρια. Στην αρχή ήμουνα μέρος της ΕΚΝΕ, της Καθολικής Νεολαίας Θεσσαλονίκης, η οποία ήταν γραμμένη στη ΖΕΣΥΜΙΕΚ, που είναι μια παγκόσμια οργάνωση νέων. Ασχολήθηκα και με την ΜΟΜ, για μικρό διάστημα βέβαια. Η ΜΟΜ είναι η μονάχος είναι η οργάνωση που ασχολείται με την προστασία και περίθαλψη της μεσογειακής φώκιας. Με το 2014 ασχολήθηκα τα τελευταία δύο χρόνια, από το 2011, το Μάιο. Στο 2014 μαζευόμαστε, έχουμε χωριστεί και σε ομάδες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά μας και προτείνουμε δράσεις, υλοποιούμε και αυτές που ήδη υπάρχουν στο πρόγραμμα για το 2014. Ενημερώνουμε τον κόσμο, προσπαθούμε να πείσουμε τους φίλους μας να ενδιαφερθούν να μπουν και αυτοί στην ομάδα, γιατί είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αν δεν αλλάξουν αυτοί τα πράγματα, ποιος θα το κάνει. Ταυτόχρονα όμως προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε και κάποιες μεμονωμένες δράσεις σαν εθελοντές, όπως έχουμε κάνει την ποδηλατοδρομία στις 1 Δεκεμβρίου που είχε ανοίξει η νέα παραλία. Πέρα από την Ελλάδα το προωθούμε και στο εξωτερικό, θέλουμε να έρθει κόσμος από παντού. Και μέσα από τις δράσεις προσπαθούμε να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη καλύτερη. Ένας από τους βασικότερους στόχους είναι αυτή η ομάδα που έχει δημιουργηθεί με τους εθελοντές, με την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας, να μην μείνει μόνο για αυτόν τον χρόνο που είναι οι δράσεις, αλλά να εξακολουθήσει να υφίσταται και μετά τον επόμενο χρόνο. Εθελοντισμός για μένα, δύσκολη ερώτηση. Βασικά, σε χτίζει σαν άνθρωπο, είσαι πιο υπεύθυνος, γιατί εθελοντισμός σημαίνει υπευθυνότητα. Για μένα εθελοντισμός σημαίνει ανιδιοτέλεια. Ικανοποιεί το αίσθημά μου να προσφέρω χωρίς αντάλλαγμα. Είναι στάση ζωής πλέον, δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς να ασχολούμαι με κάτι τέτοιο. Παράλληλα, περιλαμβάνει και τη διασκέδαση, που αυτό είναι το πιο σημαντικό για νέο, η διασκέδαση. Γνωρίζεις και άτομα, αξιόλογα άτομα, γεμίζεις δημιουργικά το χρόνο σου, βοηθάς. Όλα έχουν αυτόν τον ενθουσιασμό της διοργάνωσης του, να μαζευτώ, να γνωρίσω νέο κόσμο, να βοηθήσω στο να στηθεί μια δράση. Είναι αυτά εμπειρίες τις οποίες δεν σου δίνονται στην καθημερινότητά σου. Ο καθένας συμμετέχει ως εθελοντής γιατί θέλει να προσφέρει, χωρίς να υπάρχει κάποιο όφελο από πίσω, απλά επειδή θέλει να εκφραστεί δημιουργικά και να συναναστραφεί με ανθρώπους που έχουν τις κοινές ανησυχίες.